μετατράπηκαν σε γραμμούλες που χαράχτηκαν πάνω στην άμμο, στην ακροθαλασσά το καλοκαίρι και που. Κύριε Στατούλη, με συγχωρείτε. Κύριε Στατούλη, δεν το φέρετε. Ό,τι έχω πάθει. Μα μία κουβέντα είπα. Αφήστε να το γυρίσω. Λέω λοιπόν, οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης γίνανε γραμμές πάνω στην άμμο της θάλασσας που με το πρώτο φύσημα του ανέμου σβήστηκαν. Πρώτο. Δεύτερο. Με ρωτήσατε αν τρομάξαμε από τη συμπεριφορά της Τρόικας και των αγορών. Όχι, δεν τρομάξαμε. Ξέρουμε τι είναι η Τρόικα. Ξέρουμε τι είναι οι αγορές. Αντίθετα, ακούστε με. Να μην τρομάζει. Ακούστε με. Όχι, δεν τρομάξαμε. Προβληματιστήκαμε. Μα θα μας αφήσετε να πω τι κάναμε. Κάτι κάναμε. Μισό λεπτό. Έχουμε στήματα, δεν ήμασταν αίσθητοι. Να πω τι αισθανθήκαμε. Δεν τρομάξατε. Μισό λεπτό. Να σας κάνω τη δεύτερη, την τρίτη ερώτηση. Αν βρεθείτε μπροστά σε αυτή την αδιαλαξία μεθαύριο που θα κυβερνάτε, τι θα κάνετε? Το πρώτο είναι ότι δεν τρομάξαμε, αντίθετα, εξοπλιστήκαμε με ακόμα μεγαλύτερη. Με ακόμα μεγαλύτερη. Δεν θέλουν δικηγόρο οι δημοσιογράφοι, κύριε Τζαμτζή. Είναι. Παρακαλώ. Δύο δημοσιογράφοι, έγκριτοι είναι. Θα απαντήσει, κύριε Τζαμτζή. Μην ανησυχείτε. Μην αδειμονείτε. Θα απαντήσει. Θα κάνω και εγώ το ερώτημα. Το αντίθετο, λοιπόν, σας είπα, όχι απλά δεν τρομάξαμε, αλλά αισθανθήκαμε ακόμα πιο αποφασισμένοι, έχοντας εμπιστοσύνη πιο πολύ στις δυνάμεις της δικές μας, του ελληνικού λαού, αλλά και χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, ότι πρέπει να αγωνιστούμε να αλλάξουμε αυτά τα δεδομένα. Ρωτάει, λοιπόν, ο κ. Να αλλάξουμε ο τα δεδομένα, δεδομένα της απικίας και της μπανανίας που έχει μετατρέψει την Τρόικα τη χώρα. Ρωτάει, λοιπόν, ο κ. Τζαμπτζής και ο κ. Γρηγοράκος, θα βρεθείτε αύριο μπροστά σε αυτή την αδιαλεξία ενδεχομένως της Τρόικας. Τι θα κάνετε? Ποιο είναι το σχέδιο? Το ακριβώς αντίθετο από αυτό που έκανε η κυβέρνηση. Δηλαδή, η οποία βρέθηκε μπροστά σε αδιαλεξία της Τρόικας και την παρακαλάει γονατιστή σε όλη την Ευρώπη, γονατιστή, να έρθει στην Ελλάδα για να αποδεχτεί η ελληνική κυβέρνηση αυτά που ζητάει. Είναι σαφές ότι μενοποί την εντολή του ελληνικού λαού με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συμμάχων, το αριστερή αντιμνημονιακή κυβέρνηση, θα εφαρμόσουμε την εντολή του ελληνικού λαού, θα πάμε μέχρι τέλους στο πρόγραμμά μας, θα στηριχτούμε στον ελληνικό λαό, λίγο, θα στηριχτούμε σε ευρωπαϊκούς λαούς και χώρες για να σταματήσει τι η πολιτική της αιώνιας λαούς. Αυτό που λέμε, λαούς και χώρες είπα, και κυβερνήσεις ακόμα, σας παρακαλώ, αυτό πάρτε, που λέμε είναι η μόνη ελπιδοφόρα γραμμή για το λαό και τη χώρα. Το άλλο που λέτε εσείς είναι συνέχιση της καταστροφής της κοινωνικής, είναι εξαέρωση των συντάξεων. Είναι δυστυχία, φτώχεια, λίγο, ανεργία για τον ελληνικό λαό. Η γραμμή που έχετε εσείς. Αυτά που λέτε ακούγονται τόσο, να πω, ψεύτικα. Ψεύτικα. Ενώ είναι αληθινά τα δικά σας. Ένα λεπτό, ακούστε με λίγο. Εντελώς αληθινά. Λοιπόν, κόψτε τις συντάξεις για να είναι αληθινά. Ούτε μιλήσατε για λαούς. Ούτε το Ντιλίνγκε που είναι αριστερό κόμμα δεν στηρίζει αυτήν τη λογική που βάζετε εσείς. Από πού το βγάλατε αυτό? Το βγάζουμε από το ότι δεν δέχεται πάρα πολλά πράγματα και φυσικά δεν δέχεται το κούρεμα του χρέους το οποίο ζητάτε εσείς. Δεν υπάρχει λαός. Ακούστε τώρα, δεν μπορεί να λέτε ό,τι να είναι. Αφήστε λίγο. Αφήστε λίγο. Λοιπόν, ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Λοιπόν, δεύτερον, δεν είναι δυνατόν να κάθεστε να λέτε αυτά τα πράγματα, διότι είναι τόσο δύσκολη η κατάσταση.